2-11-200-8-200, το τηλέφωνο του Real για ανταλλαγή απόψεων. Είδατε χθες τις ρεβάνσεις των δύο αγώνων για τα προμητελικά και τα συμπεράσματα είναι δύο. Το ένα είναι ο Άγιαξ και η Γιουβέντους. Το άλλο δεν είναι η Μπαρσελόνα, δεν είναι ο Μέση, είναι ο Βαλβέρδε. Και να τι εννοώ όταν λέω Βαλβέρδε. Ήσυχος ο κύριος. Κάθε στον πάγκο αδαχτός, χωρίς να αποδοκεφαλιάζει, τον πάει καρότσι ο Μέση. Εμένα μου δίνει η Μπαρσελόνα την εντύπωση ότι αν φύγει ο Μέση από τη μέση, θα μείνει και μισή ομάδα. Αυτό το πρώτο γκολ που έβαλε χθες, πόσους πέρασε, πόσους ντρίμπλαρε, αστιφύλακες, σαλαμαντζίδες, ξέρω κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και λέει τώρα είμαι εγώ καλός προπονητής. Μα οποιοδήποτε είναι εκεί στον πάγκο, θα γίνει προπονηταράς έχοντας το Μέση μέσα. Θα τον πάει καρότσι ο Μέση. Για την Man U δεν χρειάζεται να πω κάτι. Ήρθε ώρα όμως να μιλήσω, γιατί μέσα μου πολύ με απασχολεί αρκετές μέρες, αλλά δεν ήθελα να τον βγάλω. Αυτό το πράγμα με το Solskjaer. Τον έκαναν προπονηταρά. Απέκλεισε την Παρίσι Σερμέν η Man U και το Solskjaer τον έκαναν προπονηταρά. Από και ως πού εδώ μάγκας. Ο Solskjaer έγινε προπονητής. Από και ως πού. Ποια είναι η θητεία του που έχει δουλέψει. Δεν πλάκα κάνουμε τώρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Τα χθεσινά παιχνίδια εμένα μου άφησαν μια περίεργη αίσθηση. Όπως σωστά είπα στην εισαγωγή, ο Μέση κάνει τη διαφορά στο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό σήμερα. Ο Κριστιανό. Στο παγκόσμιο, όχι στο ευρωπαϊκό. Στο παγκόσμιο, ναι, εντάξει, θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό είναι το πιο τέλος πάντων σοβαρό αυτή τη στιγμή σε επίπεδο. Ο Κριστιανό για άλλη μια φορά πεδείχθη loser. Παρά τα όσα λένε οι πιστοί θαυμαστές του. Αυτό που. Εγώ δεν θα έλεγα ότι αποδείχθηκε για άλλη μια φορά loser, γιατί δεν κάνει συνήθως. Το θέμα είναι ότι το παλικάρι έβαλε πάλι γκολ, μάλιστα. Δεν ακουμπάει την μπάλα, δεν συμμετέχει. Δεν υπάρχει το ίδιο. Γιώργο, ο Ρονάλντο δεν είναι ένας τύπος που μπορεί, είναι αυτύπαρκτος και μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω στην πλάτη του. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Ο Μέση μπορεί να πάρει την ομάδα στην πλάτη του και να φέρουμε στην Μπαρσελόνα. Ο Ρονάλντο δεν μπορεί να το κάνει αυτό και στη Γιουβέντους. Γιατί πρέπει να του δώσεις φαγητό, να το τροφοδοτήσεις για να κάνει το. Όχι, ξέρεις μαρεσμένα. Λένε πολύ ότι έλα μωρέ ο Μέση τώρα έχει τον Τζάβι δίπλα του, έχει τον Ινιέστα, έχει τον Ροναντίνιο, έχει τον Έτσι, έχει. Ρε παιδί μου, όλοι αυτοί είχαν δίπλα του τον Μέση. Έτσι ακριβώς τελικά. Πώς θα γίνει, δεν το βλέπουμε. Μα είμαστε έτοιμοι, ρε παιδί μου. Αυτό αποδεικνύεται, έχεις δίκιο. Επίσης, και εγώ δεν το λέω μόνο σαν διαπίστωση, αλλά και σαν μια εσώψυχη ευχή μου. Έχω την αίσθηση ότι ο Άγιαξ έχει πολλά να κάνει ακόμα στο ποδόσφαιρο φέτος. Και όχι μόνο για φέτος, αλλά και γενικότερα. Θα έρθουμε και στον Άγιαξ. Για μεγάλη πορεία, νομίζω, η ομάδα. Γιώργο, ξέρεις τι με εντυπωσίασε. Γιατί μιλάμε για το αμυντικό σύστημα των Ιταλών και για τη Γιούβε που αμυντικά είναι και καλά. Τελικά δεν είναι. Απερίχθη περίτρανα χθες. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι αυτή η ομάδα των Ολλανδών, όταν οι άλλοι αρχίζουν και ταλαιπωρούνται και πέφτουν μετά το 60-65 κλπ. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, ακούω. Ανεβάζουν στους. Εκείνο δηλαδή μου θυμίζουν τον Άγιαξ του 72, που λέγαμε τότε, το λέγαμε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το θυμάσαι. Λοιπόν, να πω κάτι που δίνει το δικαίωμα τώρα. Απευθύνομαι στους πιτσιρικάδες. Ναι, ναι. Που εγώ βλέπω, γιατί το αισθάνθηκα και ο ίδιος, τι αισθάνθηκαν αυτοί, τι αισθάνονται αυτοί οι πιτσιρικάδες βλέποντας αυτή την ομάδα. Ναι. Έτσι. Οι σημερινοί πιτσιρικάδες. Ναι. Και απευθύνομαι σε αυτούς και τους λέω, ξέρετε, μάγκες, τι είχαμε σταθεί εμείς το 70-72 πάλι με αυτή την ομάδα. Που, να πούμε και του Στραβούδο δίκιο, οι σημερινοί παίκτες του Άγιαξ δεν έχουν καμία σχέση με τους τότε, οι τότε ήταν καλύτεροι. Έτσι. Όπως θα το κάνουμε. Αλλά το ίδιο είχαμε σταθεί και εμείς οι μάγκες το 70-72 με αυτή την ομάδα. Έτσι. Η οποία έβγαζε μάτια, όχι γιατί είχε μέσα τους παικταράδες, τον Έσκερ, τον Κρόιφ ή τον. Το Ρεμ, τον Μπιούρεν, τον Γκρόλ. Ποιο να πρωτοαναφέρεις, αλλά είχε να κάνει και με το ότι είχαν ένα σύστημα το οποίο ήταν πρωτόφαντο για εμάς που παρακολουθούσαμε, όσο παρακολουθούσαμε το ποδόσφαιρο τότε και όσο ξέραμε,
που έλεπες μια ομάδα να ανοίγει στα δεκάλια και 11 παίχτες να παίζουν πάνω κάτω, ακούραστα δηλαδή. Ξέρεις τι έχει ο σημερινός Άγιαξ. Εγώ την παρατήρησα πάλι χθες, το μελέτησα πολύ. Ναι, ναι. Όταν χάνει την μπάλα, δεν γυρίζει πίσω να αμυνθεί. Σε πρεσάρει την ώρα που πάει να αμυνθεί. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Όταν χάνει, οποιαδήποτε ομάδα όταν χάνει την μπάλα, γυρνάει πίσω για να κάνει άμυνα. Αυτοί δεν γυρνάνε πίσω. Πρεσάγουν αμέσως, αλλά αυτό θέλει πλεμόνια μεγάλα. Με αυτό σου είπα ότι όταν οι άλλοι πέφτουν αυτοί, να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Είναι δεδομένη τώρα η διασταύρωση που θα υπάρχει στον επόμενο γύρο. Ναι. Είναι οπωσδήποτε η Μπαρσελόνα, μάλλον με τη Λίβερπουλ που πάει, θα αποκριθεί η Λίβερπουλ. Και ο Άγιαξ πάει με τον νικητή. Λοιπόν, θα δούμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια νομίζω στον ημιτελικό. Γιατί μ' αρέσει που είναι έτσι τα ζευγάρια, μ' αρέσει που είναι η Μπάρτσα με την Λίβερπουλ. Γιατί μ' αρέσει. Και αν είχα χρόνο θα σου εξηγούσα για ποιο λόγο, αλλά και το άλλο ζευγάρι πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά. Έλα. Γιώργο. Έλα, ρε. Τι ήθελα, ρε φίλε, και σου λέει για την Καλαμάτα και πάει και τα διαόλου. Λοιπόν, άστο αυτό. Θέλω να σου πω. Δηλαδή, εχθές το βράδυ, όπως είπες και εσύ, είσαι μέσα στη σκέψη μου, γι' αυτό σε ακούω και γι' αυτό χαίρομαι που είσαι εκεί που είσαι. Εν πάση περιπτώσει, είδα τον πρώτο ημίχρονο την Μπαρτσελόνα και το δεύτερο τη Ρεάλ. Και θέλω να απευθυνθώ στο φίλο μας τον Ρονάλντο, τον Έλληνα. Σέβομαι την άποψή του, τη γνώμη του, τη σκέψη του, αλλά μη συγκρίνει, ρε φίλε, Μέση με Ρονάλντο. Ο άνθρωπος πρέπει αντίπαλοι του Μέση, συγγνώμη, να πηγαίνουν εκεί που αρχίζει ο αγώνας, να κοιτάνε στα πόδια του, έχει κάνει ένα μαγνητάκι πάνω. Τι διάλογο έχει, την κρατάει την μπάλα έτσι πάνω του. Ρε φίλε, πες του μόνο το σεβασμό του παιδιού, ο Μέση είναι θεός, σκάλες ανώτερος. Δεν συγκρίνεται. Να σου πω κάτι. Έλα ρε Γιώργο, πες μου. Πέρα από την τεχνική του κατάπτυση, πέρα από τα γκολ που βάζει, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από την διαχρονικότητα που έχει. Μιλάμε για 10-11 χρόνια της ιστορία, έτσι. Βέβαια. Πέρα από όλα αυτά. Εγώ δεν του χάνω παιχνίδι, ρε φίλε. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο από χθες το βράδυ, επειδή πάλι το μελέτησα. Ναι. Να τον κρίνω σαν τον Πελέ. Κοίταξε, Άντης, εγώ το έχω πει μέσα μου, στη σκέψη μου, για τον θυμάμαι και τον Πελέ. Τον θυμήθηκα, τον πρόλαβα. Λοιπόν, το παιδί αυτό έχει, δεν ξέρω, μιλάει με την μπάλα και λέει θα πας εκεί και εκεί και εκεί. Δηλαδή ο Ρονάλντο έχει τα άλλα, τα πάμε, σου έχω ξαναμιλήσει πάλι για αυτό το θέμα. Ρονάλντο Μέση, ο άνθρωπος, σου είπα χθες έκατσα, πρώτο ημίχρονο Μπαρτσελώνα, δεύτερο ημίχρονο... Εγώ έχω πει και παρεξηγηθεί ο φίλος μας ο Ρονάλντο εδώ ακροατής, έχω πει ότι η σύγκριση Ρονάλντο Μέση είναι σαν να συγκρίνει στο Σπανούλι με τον Λεμπρόν. Να μην παρεξηγηθεί το παιδί, εγώ σέβομαι την άποψή του, τη γνώμη του, εντάξει όλα, αλλά δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, εντός εισαγωγικών, μην με παρεξηγήσει, ξεφτιλίζεται όταν συγκρίνει τα δύο αυτά πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Γεια σου, ρε Γιώργα. Τα λέμε, για χαρά. Γεια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Ο Σάμπας Πανιώνιος. Θέλω να πω κάτι. Υπάρχει η προ-Μέση εποχή και υπάρχει ο Μέση, ο οποίος μας έχει μαζέψει όλους, είναι ένα φαινόμενο που μακάρι να μην είναι αξεπέραστο. Θα πω για το Μέγα Πελέ. Ο Μέγα Πελές δεν δοκιμάστηκε στη σκληρή Ευρώπη. Για μένα ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που ανέδειξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πριν το Μέση ήταν ο Γιόχαν Κρόιφ. Αυτό σε μάγευε όταν έπαιρνε την μπάλα και ανοιγόταν ο Άγιαξ και ανοιγόταν η Εθνική Ολλανδίας. Και δεν υπήρξε μόνο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Υπήρξε μέγας προπονητής και έσχιαξε την Μπαρτσελώνα και τον Άγιαξ. Και τρίτο και το πιο σπουδαίο στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ένας άνθρωπος. Ο Κρόιφ, ο μεγάλος αυτός άνθρωπος, δεν πήγε στην Αργεντινή το 1978. Λόγω Βιντέλα. Και τη δικτατορία. Αυτοί είναι άνθρωποι. Όσο για τους Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, υπήρξαν μεγάλοι παίκτες. Αλλά μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος παίκτης, μεγάλος προπονητής, ένας θα μείνει στην αιωνιότητα. Ο Γιόχαν Κρόιφ, και κρίμα που είχε τέτοιο πάθος με το τσιγάρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα.
Ναι. Μας ακούτε? Ναι. Έλα, πάμε. Γεια σας, κύριε Γεωργίου. Γεια. Είμαι προοδευτικάνος εγώ. Ναι. Και σας πήρα να σας πω αν ξέρετε τι θα γίνει τώρα με την αναδιάθρωση. Δεν ξέρω αν μάθατε τι έπεσε η ομάδα. Το ξέρω εγώ τι έπεσε. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Ξέρετε αν θα σωθούμε με την αναδιάθρωση τώρα ή μπας και γίνει όχι, τίποτα. Όχι, όχι, δεν σώνας. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν θα αλλάξει κάτι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, φίλε. Για καλά. Έλα. Ας είμαστε λίγο επικείς τώρα που αποχωρεί από το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα ο Σόνιασου. Έτσι, ας είμαστε λίγο επικείς. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα ο Κριστιάνο στο ευρωπαϊκό. Γιατί δεν έχει δώσει, γιατί βάλει κανένα ότι έχει δώσει πολλά πράγματα. Έχει δώσει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά εγώ πράγματα. Πιστεύω ότι δεν ήταν και η καλύτερη έτσι αποχώρησή του, γιατί πλέον αποχωρεί. Όπως καταλαβαίνεις, είναι παροχημένος ποδοσφαιριστής από χθες το βράδυ, έτσι. Διότι από χθες το βράδυ ανέτειλε μια καινούργια ποδοσφαιρική σχολή, μια καινούργια ποδοσφαιρική. Μάλλον επανήλθε. Επανήλθε, όχι ανέτειλε. Επανήλθε. Μια παλιά ποδοσφαιρική σχολή, μια παλιά ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ξέρεις ποια είναι αυτή η σχολή? Η Ολλανδική. Όχι, σχολή. Όχι. Είναι τα εγγόνια του Κρόιφ. Αυτά είναι τα. Εγώ τα είπα τα παιδιά του Κρόιφ. Τα εγγόνια του. Λοιπόν, να είναι καλά ο αείμνηστος Γιώχαν Κρόιφ. Είμαι σίγουρος ότι από ψηλά θαυμάζει αυτά τα εκπληκτικά είναι τα παιδιά του. Από εχθές το βράδυ. Εδώ που τα λέμε, κάτσε να βάλουμε τα πράγματα στους. Δεν είναι όλα Ολλανδοί. Δεν είναι όλοι Ολλανδοί. Έχει μέσα και Μαροκινούς έχει μέσα και Σέρβους έχει μέσα. Ενώ ο παλιός Αγιάξ ήταν αμυγός Ολλανδοί. Όχι, κάνω λάθος, ήταν και το Σουρινάμ. Αλλά το Σουρινάμ επαρχία τότε της Ολλανδίας. Αυτό ήταν μια επαρχία και είναι επαρχία. Εκεί είχαν βγει οι μεγάλοι. Ο Γκούλη το. Τα πάντα είχαν πια από εκεί. Εμείς λέμε ότι όλο αυτό το πακέτο του Άγιαξ επανήλθε, ήρθε, γύρισε. Είχα προειδοποιήσει για αυτούς που παρακολουθούν την εκπομπή ότι αυτά τα μηχανάκια δεν θα τα φέρετε εύκολα βόλτα. Ισοπεδώσανε με ανατροπή τη Ρεάλ, όπως και ισοπεδώσανε με ανατροπή εχθές τη Γιούβε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και μετά μου λες να πούμε για τη Μαεκάρα, ρε. Σε μένα μιλάτε, κύριε Γιώργη. Σε εσάς μιλάω, κύριε Ολυμπιακέ. Λοιπόν, η Εκάρα της έπαιξε να μου και γλίτωσε. Ναι, λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Απλά στεναχωριέμαι, δεν έπρεπε να αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Σόνιας, έτσι. Δυστυχώς, κάποιος έβγαινε ο Ρονάτο, έβγαινε και έλεγε, όταν το ρώτησες τι βλέπεις με στην Γιουβέντους και σου λέει 3-4, θυμάσαι. Θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος το είχε μπει. Μωρέ, είσαι τυχερός Ρονάλντο που δεν σου ρίξε τάλιρο μέσα εκεί εχθές. Είσαι τυχερός, ενώ άτυχη ήταν η Ρεάλ. Η Ρεάλ έφαγε τετράμπαλο. Είσαι τυχερός που δεν έφαγε σπίτι. Και αυτή για 4-5 πια. Ρε παλιοκάπη, πού θα πηγαίνετε ρε Μπονούτσο, Ντιμπάλο, Κριστιάνο. Πού θα πάρετε ρε, τι να ακολουθήσετε ρε, τα μηχανάκια αυτά ρε. Και δεν είναι αυτό. Έχει ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Τρελάθηκα, σηκώθηκα από τον Αγαπέλο. Άκουγε. Έκανε μια μεγάλη μαλακία ο Αλέγκρι. Ο Αλέγκρι, με τον που μπαίνουν μέσα, έχει δώσει μια εντολή. Ποια? Φάτε τους. Τώρα, με δύναμη, φάτε τους, βάλτε γκολ. Μπράβο. Αποτέλεσμα. Μετά το 30, άρχισε το ξεφούσκωμα. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσα να πάω ανάσα. Όχι, εγώ θεωρώ κάτι άλλο. Είναι τακτική της. Εγώ την παρακολουθώ. Τον Άγιαξ τον παρακολουθώ. Όχι, μιλάω για τη Γιουβέντους. Αυτό που έκανε ο Αλέγκρι δεν ήταν σωστό αυτό. Ο Αλέγκρι ζήγησε τον αντίπαλο, πήρε τα χαφ στα πρώτα ξεκινήματα, προηγήθηκε στο σκορ, αλλά δεν γινόταν να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Δεν γινόταν με αυτά τα παλιοκαπή και ένα αντίπαλα μανεκέν που είναι για να πηγαίνει σε τίποτα κολεξιών. Λοιπόν, δεν γίνεται να παίξει μπάλα αυτά τα παιδάκια. Έκανε κι άλλη μια μπαλακιά ο Αλέγκρι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, έκανε αλλαγή τον άλλο, πώς το λένε το. Έβλεπε ότι η αριστερή πλευρά, από εκεί που κατέβαινε δεξιά ο Άγιαξ, ήταν γυμνή. Και βγαίνουν δύο και τρεις από εκεί. Μαλακά, δεν βλέπει τι γίνεται εκεί. Δεν βλέπει αυτή την τίμα του όζοντο. Όχι, είναι και αυτό. Ελεονούση, επειδή ξέρω ότι ακούς την εκπομπή και σου κάνει ανάλυση τώρα για τον Αλέγκρι ο Γεωργίου, δεν μου λε ο προπονητή Ελεονούση του Άγιαξ. Τι κοιτάει με στο γήπεδο, για κοίτα τι κοιτάει με στο γήπεδο, την ομάδα του ή τον αντίπαλο, όπως έκανε ο Αλέγκρι και όπως κάνει και ένας άλλος εδώ στην Ελλάδα προπονητή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, Ελεονούση.
Ο Ολλανδός κοιτάει τον αντίπαλο Λεωνούση και όχι την ομάδα του. Την ομάδα του την ξέρει. Κάποιος άλλος εδώ κοιτάει μόνο την ομάδα του. Λοιπόν, και προηγουμένως ήσουν υπερβολικός. Ζητώ συγγνώμη από το φίλο πίσω που περιμένει. Για τον Πελέ. Φίλε, ναι, ήσουν υπερβολικός. Φτάνω σε αυτό το σημείο. Να αρχίσω να σκέφτομαι σύγκριση με Πελέ. Εγώ είμαι μέση για θάνατο, αλλά πιστεύω η σύγκριση ήταν, φίλε μου, υπερβολική. Ο άλλος έχει φορτώσει στην πλάτη του κάτι μουντιάλ τεράστια, έχει μια άλλη παρομή. Δεν με νοιάζει τα μουντιάλ, εγώ κοιτάω την αξία του παίκτη. Εντάξει, εγώ δεν αφιβάλλω. Τι μουντιάλ, εντάξει. Έγινε, δεν τα βουλάω, θα ένα άλλο. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Ναι, γεια σας. Γεια. Καταρχάς, καλή εκπομπή και χαίρομαι την όρεξη και τη διάθεση που έχετε και κάνετε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε κάθε φορά. Και πιο πολύ όταν έχει κίνηση στο ποτάμι όπως τώρα. Του Μέση, το αξίζουν 2 λεπτά ακόμα να φάμε, αλλά λίγο. Ένα αστείο και ένα λίγο πιο σοβαρό. Όταν με παίρνω από ένα συνδρομητικό κανάλι για να κάνω συνδρομή, τους λέω, Μέση έχετε? Μου λένε, όχι, εδώ αστείο, μην κουράζεται. Δεν πληρώνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πιο σοβαρό το. Έχω την εντύπωση ότι φέτος η Μπαρτσελόνα στέκεται καλύτερα από πέρυσι. Αυτό είναι γιατί είναι πιο ουσιαστικός ακόμα από πέρυσι ο Μέση. Έχει συντονιστεί και έχει μάθει τις κινήσεις των άλλων, των πιο καινούριων, ή έχει βάλει και ο Βαλβέρντε ένα λιθαράκι και του στείνει καλύτερα γύρω από το Μέση? Τι γνώμη? Εγώ είπα τη γνώμη μου για τον Βαλβέρντε, τον οποίο δεν αμφισβητώ σαν προπονητή, έτσι. Για μένα ο Βαλβέρντε είναι ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μπράβο, ωραία. Αλλά τον πάει καρότσι ο άλλος. Ναι, εντάξει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Με τον πάει καρότσι, δεν πέφτει. Κάθταρα αυτός να πούμε, εντάξει, θα κερδίσει η ομάδα. Πώς θα το κάνουμε? Έγινε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, μ' ακούτε? Πολύ καλά. Ωραία, να ρωτήσω λίγο, γιατί δεν μιλάτε για Ροναλντίνιο καθόλου? Τα έχουμε πει για Ροναλντίνιο. Μα ο Ροναλντίνιο δεν παίζει τώρα. Ξέρω ότι δεν παίζει τώρα, αλλά επειδή μιλάτε για Πέλε, για μένα μεγαλύτερο παίκτη μέσα σε 20 χρόνια, τώρα τελευταία 20 χρόνια, είναι ο Ροναλντίνιο. Γι' αυτό ήθελα. Ξέρεις ποια είναι η αδυναμία του? Ξέρω. Δεν είχε διάρκεια. Δεν είχε ποτέ διάρκεια και καλοπερνάει αυτό. Καταλάβει. Ο άλλο είναι τώρα 11 χρόνια. Σαν παίκτη όμω είναι παιχταρά. Τρομερό. Μα όλοι τον παραδέχονται. Ναι. Αυτό. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Γιώργο. Έλα, άκουσα και μου έκανε μία πρόσκληση κατ' ουσία, ο εξαποστάσεως φίλος μου, ο Θοδωράκης. Ναι. Είπα να βγω κι εγώ λίγο. Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο Θοδωράκη να σου πω μετά. Θοδωράκη, έχεις δίκιο, αγόρι μου, ότι πρέπει ο προπονητής να κοιτάει την αντίπαλη ομάδα. Εγώ όμως είμαι φίλαθλος, δεν μπορώ να δω την αντίπαλη ομάδα μόνο. Όχι, εσύ δεν είσαι φίλαθλος, είσαι άρρωστος. Οπότε πρέπει να δεις την αρρώστιά σου. Είμαι πιο άρρωστος και από τον άκλο ασθενή. Λοιπόν, πρέπει να δεις την αρρώστιά σου και δεν παρατηρείς τι γίνεται παρά έξω. Άκου τώρα, επειδή έχω αφιερώσει κατά σύμπτωση χιλιάδες ώρες βίντεο και στον Μπελέ και στο Μέση, δεν γίνεται βέβαια σύγκριση μεταξύ των δύο. Εγώ θα πω ότι ό,τι πιο τέλειο έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι ο Μέση. Και ό,τι πιο καλό, το πιο καλό έχει να κάνει με τους τίτλους, είναι ο Πελέ. Διότι ο Μέση, Γιώργο μου, κακά τα ψέματα, είναι, σου λέω, ό,τι πιο τέλειο έχει βγει ποδοσφαιρικά. Δεν έχει όμως τους τίτλους. Δηλαδή είναι σε μια Αργεντινή που δεν φαίνεται καμία σχέση με την Μπαρτσελόνα. Και εκεί αδίκησε. Δεν με νοιάζουν οι τίτλοι. Περίμενε. Όχι, δεν σε νοιάζει. Όχι, δεν με νοιάζει. Εγώ βλέπω την μπάλα ξέρει ο παίκτης. Και την μπάλα καταφέρει. Οι τίτλοι δεν με νοιάζουν. Αλλά θέλει να πάρει, πρέπει να πάρει και κάτι να πούμε. Δεν γίνεται να παίζει μόνο για να βλέπουμε εμείς ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν είναι, λέει κάτι. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι λες προηγουμένως ότι απεδείχθη ότι ο Τσάβη, ο Ινιέστα παίρνανε από το Μέση και όχι ο Μέση από αυτούς. Λοιπόν, δεν είναι έτσι που το λες. Διότι στο ξανάπα την περασμένη εβδομάδα ότι η φιλοσοφία της ομάδας είναι το ποδόσφαιρο που παίζει. Αυτό το σύστημα δεν θα αλλάξει. Και ο Μέση είναι στο Μέση. Δεν μου λες κάτι. Δεν μου λες κάτι. Τώρα παίζουν ο Τσάβη, ο Ινιέστα και οι υπόλοιποι. Όχι. Ο Μέση έχει μεταλλαχθεί σε τίποτα χειρότερο? Όχι, όχι. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω. Δεν μου λες, είναι η ίδια η Μπαρτσελόνα όπως ήταν πριν 4 χρόνια? Όχι, βέβαια. Α, μπράβο. Όχι, όχι. Αυτό θέλω να πω. Η ομάδα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Μου τη δώνει πάρα πολύ να μιλάμε για Μέση, για Ρονάλντο. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για Άγιαξ.
Έτσι. Ο Άγιαξ, είναι κάτι το φρέσκο, είναι κάτι το, το οποίο τέρπει, ρε παιδί μου, τέρπει το μάτι. Εγώ είδα έναν Άγιαξ, ο οποίος έχει την μπάσα την Μπαρτσελώνα, αλλά πολύ πιο ευχάριστα. Δεν είναι αυτή η κούραση. Πολύ πιο ευχάριστα, ρε παιδί μου. Κοίταξε, θα εκπλαγήσαν, θα έπαιζε Μπαρτσελώνα Άγιαξ και ερχόταν 5-0. 5-0, εντάξει, εσύ δεν εκπλαγείς αν πες Άγιαξ Μπαρτσελόνα και ακούταν 9-0. Πάρα πολύ. Όχι. Δηλαδή από την Μπαρτσελόνα μπορεί να το περιμένω. Τον Άγιαξ δεν το περιμένω. Κατάλαβες τι εννοώ, ο Άγιαξ παίζει για το αποτέλεσμα. Και πολύ ωραία τα παιδάκια και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν είναι όλοι Ολλανδοί. Μην τους κάνουμε όλοι Ολλανδούς, έτσι. Έχει και ξένους μέσα. Έχει μέσα δύο ξένους, βέβαια. Έχει δύο ξένους που είναι πολύ καλοί. Αυτός ο Ντάντις, να πούμε, ξέρω εγώ, έχει παίχτες μέσα, να πούμε. Δεν είναι έτσι που το λέμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι η Μπαρσελόνα μας έχει δείξει τα διαπιστευτήριά της. Ο Άγιαξ τώρα αρχίζει να τα πει. Ναι, αλλά με, ο Άγιαξ είναι κάτι φρέσκο. Άσε να τον δούμε σε βάθος. Είναι κάτι φρέσκο, είναι κάτι που κέρδει το μάτι. Είναι σαν τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα που λέγαμε έβαλε τα παιδάκια. Έτσι είναι και ο Άγιαξ. Αλλά κάτσε να δούμε τη συνέχεια. Μετάξει τη μαλακία σου. Εγώ πιστεύω να τις πουλήσει. Θα τους πουλήσει, Γιώργο. Τι το πιστεύεις. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Αν έχει του χρόνου, σε 2-3 χρόνια τις πουλήσει. Μα έτσι τηρείται αυτή η ομάδα χρόνια. Ναι, αλλά τώρα σου λέω θα τη βαθύξει τριετία, τετραετία την ομάδα αυτή. Για να δούμε. Θα την κρατήσει 2 χρόνια ακόμα και μετά τους πουλήσει. Έτσι συντηρείται αυτή η ομάδα. Εντάξει, σίγουρα δεν ξαναδείξει αυτό το πράγμα. Ότι έγινε, ρε. Είχε καιρό. Λοιπόν, έλα, για τα λέω. Έλα, για καλά, έλα. Ναι. Πάμε, ναι. Πάμε. Ο κύριος Γεωργίου. Ναι. Ακούτε. Καλά. Έχετε ξεχάσει 2-3 ιστορικά γεγονότα. Το πρώτο είναι όταν ο Ολυμπιακός ήρθε στο Αλεξάνδρας να νικήσει το Παναθηναϊκό με νεκροφόρα. Στο Μευτήριο Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρα, πού? Στο Μευτήριο Αλεξάνδρας. Κύριε Γεωργίου, δεν νομίζω ότι είσαι έγκυος. Ο λίγο. Έλα, πάμε. Έφαγε 7 γκολ και μπήκε μέσα στην νεκροφόρα και έφυγε ο Ολυμπιακός. Δεν έχετε ξεχάσει, μιλάτε για πολλούς μεγάλους και μεγάλους ποδοσφαιριστές. Έχετε ξεχάσει το Μιγιάκι και το Μιγιάκι, το πρώτο νούμερο στον κόσμο στην εποχή του, που ήταν κοκαλάκι φτιαγμένος για ποδοσφαιριστής. Να σου πω κάτι. Θέλω να με ακούσει σοβαρά. Από όλους τους ακροατές που μας ακούνε τώρα, ξέρει κανένας το Μιγιάκι? Το Μιγιάκι τον ξέρουν άνθρωποι της ηλικίας σου. Έτσι δεν είναι? Εκεί το Μιγιάκι, αλλά ιστορικά τον θυμούνται πάρα πολύ. Ποιοι να το θυμηθούνε? Αυτοί που δεν τον έχουν δει. Αυτοί που δεν τον έχουν δει. Από συζητήσεις και από άνθρωπο που έχουν καταγραφεί. Μάλιστα. Ήρθα από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και μνημονεύουν τον Παναθηναϊκό ακόμα πολλά άτομα, όχι που είναι στην ηλικία μου, που είμαι 90 ετών. Ωραία, αλλά και μικρότεροι ακόμα, έμαθε στην ηλικία μου. Εγώ έτυχε να δω τον πρώτον αγώνα με τους προφορείς που ήταν και ο Μεταξάς μέσα και πήγε και συγχάρηκε το Μιγιάκι. Να είσαι καλά. Γεια σου και να ζεις, να είσαι καλά και εσύ. Είσαι καλός αναλυτής. Είναι και λιγάκι στο παρελθόν. Σε για ευχαριστώ πολύ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Καλώς τη βούλα Παντουλίδου. Γεια καλά, φίλε, σε ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο, έλα. Γεια σου, Γιώργη. Έλα, Να σου πω, κλειδώσαμε τη μία ομάδα για τελικό που θέλει να δεις. Δεν θέλω να φτάσω εκεί πέρα. Απλά χθες, το δεύτερο εμίχρονο, στο δεύτερο εμίχρονο, είδα κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο που μου άρεσε. Ναι, αυτό το είδαμε και με τη Ρεάλ. Εκτός έδρας. Σωστά. Οπότε το δεις εξαμαρτήν, δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Δεν έτυχε, πέτυχε. Και τα 150 γκολ που έχει πετύχει φέτος σε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League δεν είναι λίγα. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν για μένα στο μυαλό μου θα ήταν μια ιδανική ευκαιρία, επειδή του χρόνου δεν θα υπάρχει αυτή η ομάδα, να τη δούμε στην Αγγλικό. Τώρα αυτό που σπαζοκεφαλιάζομαι είναι ποιος θα τις έβαζε πιο δύσκολα, η Manchester City
με τον τρόπο που παίζει η Λίβερπουλ ή η Μπαρσελόνα. Η Τότεναμ. Εντάξει, αυτό όμως δεν θα ήταν ενδιαφέρον τέτοιο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, η Λίβερπουλ δεν έχει αυτό το... Το ρεπρίζ που είχε, ξεκίναγε γρήγορα το μάτσο, αλλά μετά έκανε ένα ρεπρίζ το οποίο ήταν εξωπραγματικό. Τώρα δεν είναι τελευταίο καιρό αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι φορμαρισμένη σε ένα μήνα. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να κοντραριστεί με, με τον Γκουαρδιόλα. Γιατί η φιλοσοφία είναι ίδια. Αλλά αυτοί οι κερατάδες νομίζω το παίζουν καλύτερα. Δεν έχουν αυτό το κουραστικό του Γκουαρδιόλα αυτοί οι Ολλανδοί. Αυτό. Έχουν την πιο άμεση πάσα. Δεν κουράζουν. Έχουν πιο άμεση πάσα. Χαιρετώ σου, καλό απόγευμα. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα. Έλα Γιώργο. Πάμε. Γεια σου. Γεια. Οι Ολλανδοί ξανάρχονται. Του δεκαετία του 70, θυμάσαι με τον Παναθηναϊκό, τρεις φορές συνεχόμενο το πήραν. Και στη δεκαετία του 90 ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα, εσύ το είπες, πρόλαβες. Λοιπόν, ο Κρόεφ κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. Δεν συγκρίνεται με κανέναν και σαν άνθρωπος, όπως είπε κάποιος κύριος. Δεν συγκρίνεται, όλα τα βλέπε και όλα τα ζήγιζε. Και για την Αργεντινή που δεν πήγε, όλα τα ζήγιζε. Λοιπόν, ο κύριος προηγουμένως, με όλο το σεβασμό, για τον Ιγκάκη που είπε, ποιος είναι αυτός, τώρα δεν ξέρω, γι' αυτό δεν το θυμούνται, δεν το θυμόμαστε, επειδή στον συνεχάριο μεταξάς. Αλλιώς μπορεί να το είχαμε θυμηθεί αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, τι δουλειά έχει από τον Ολυμπιακό που πήγε στον Ολυμπιακό και στη Λεωφόρο. Συζητάμε εδώ τώρα για τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί θα πάνε στο τελικό. Θα μπορέσει ο Βαβέντε να το σταματήσει. Τι γνώμη έχεις τώρα. Οπότε τώρα εσύ εννοείς ότι θα πάει και η Μπαρσελόνα στο τελικό. Πώς. Πιστεύω η Λίβερπουλ δεν νομίζω να τη σταματήσει. Δεν ξέρω, μπορεί, έστω, Λίβερπουλ, Ολλανδοί, πώς τους βλέπεις. Εντάξει, και Λίβερπουλ καλή είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή, όλες οι ομάδες, και η Τότεναμ είναι και η Μαντσέστερ. Δεν είναι η Τότεναμ, δεν έχει την ποιότητα του. Εντάξει, αλλά εγώ φοβάμαι απόψε, μήπως, δεν ξέρω, μήπως προκληθεί. Να δούμε. Δεν βάζω και στοίχημα, αλλά... Σε ευχαριστώ πολύ. Να πας το καλό. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα Γιώργη. Καλώς τον Αυγό και λέει και μόνο κενό. Έλα. Θα ήθελα και εγώ να πω το αποβεβαιά μου, το συμπέρασμά μου. Για λέει. Ακούω πολλούς που λένε ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Ροναλτίνο, ο Πελέ. Εγώ ένα έχω να πω. Ο Μέση είναι παιχταράς. Ο Ροναλτίνο ήταν μάγος της μπάλας. Ο άλλος ο Ρονάλντο είναι μια μηχανή γκολ. Ο Πελέ τεράστιος. Αλλά για μένα η προσωποποίηση του Διόνυσου με αυτή τη θεϊκή μορφή του τράγου σε όλα του κέρατο να έχει τη λύρα και το άλλο το τόξο ποιήση, πολεμιστή και ποιητή στα τούρα είναι μόνο Μαραντόνα. Όλα αυτά τα άτομα γύρω τα χαρισματικά είναι βέρτινα. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί για την προσωπική ζωή. Σαν το Ζος Μπες. Και αυτός εκείνος πως κατέληξε γι' αυτός. Και αυτό, σαν το Μαραντόνα, για αυτό που είχε ο Μαραντόνα δεν το είχε κανείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Το μόνο μου και όλοι σας. Ναι, ο Μέση δεν μπορεί να που λένε αυτοί, καλός είναι, παιχταρά, δεν λέω. Δεν μπορεί, ο Μαραντόνα ήταν, δεν μπορεί τώρα με ένα κανίγια ή με ένα καρέκα να πάρει ολόκληρο προτάσμα. Οι άλλοι μίλαν με Γκούλης, Βαμπάσεν, Ράικαν και τους έβαλε 4 γκολ. Ο Μέση είναι και... Όσο λένε τον έχουν μανιτάρει και τον έχουν ψηλώσει 10 πόντους. Τον άλλο τον Ρονάτο έχουν βάλει 100 κιλά μυς. Αυτοί όλοι είναι κομπιουταρισμένοι, σαν τα κομπιούτερ. Δεν είναι, πήγε όταν λέει ήταν μόνο Μαραντόνα. Και τι λένε τώρα όλοι, εγώ τα ακούω βερεσέ. Δεν θα ξαναβγεί παίξε για αυτόν. Το βάζε φάμιλο του Πελέ και εμείς είμαι ανώτερο του Πελέ. Είμαι ο Μαραντονικός, Γιώργη. Καλά κάνεις. Καλά το κάνω. Βεβαίως. Γι' αυτό και Θεός σε βάλει το χέρι του. Για τα χαρισματικό. Και το χέρι του βάλω Θεός. Τέλος πάντων. Αν του τα λέω. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Πάμε. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα έχω καιρό να σου πάρω. Κλείνω με το taxi driver. Γεια σου μάγκα. Τι κάνει. Καλά.
Γιώργο, και εγώ για το αγώνα χθες με την Παρτιζάν θέλω να μιλήσω. Είναι από τις λίγες φορές που, όπως λες και εσύ, που καταλαβαίνω πως άμα δεν υπάρχει ο Μέση, δεν αξίζει να κάτσει να δει στην Μπαρσελόνα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει ο Βαλβέρντε. Εσύ πριν είπες για τον το Σόλσκερ, ότι σιγά τον προπονητή, έτσι δεν είναι. Έλα, μπορεί να του κάνει προπονητή. Δεν φταίει τίποτα που καλά. Μιλάω τώρα για τους δημοσιογράφους για τον κόσμο να μου. Η προπονητάρα λέει, έφερα μέσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα μόνο. Ναι, αλλά γιατί ο Βαλβέρντε δεν έχει κάνει, λέγε εγώ. Από τον Ολυμπιακό πήγε. Εγώ είπα ότι. Το Βαλβέρντε εκεί τον πάει καρούτσιο μέση. Αυτό. Άμα δεν ήταν αυτός, θα είχε φύγει όχι από τα Χριστούγεννα, θα είχε φύγει. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν λέει, γυρνάει και του κάνανε ανανέωση. Εάν εχθές, έτσι, έτρωγε κανένα τρίβαλο, δεν θα τον είχαν σταματήσει, δεν τον είχαν βγει. Δεν ξέρω. Αυτά είναι προσωπικά. Όπως έφυγε πέρσι, όπως με τη Ρώμα πέρσι, που αποκλείστηκε. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι αυτά που του κάνανε ανανέωση. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει προσφέρει κάτι στην Μπαρσελόνα. Έχει προσφέρει κάτι. Έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Εάν δεν είναι ο Μέση, δεν τραβάει η ομάδα. Δυστυχώς. Και η χρονιά φέτος είναι δικιά του. Δεν είναι δικιά του. Οι παίκτες που έφερε. Και δεν ξέρω, δεν θα ρωτήσω κάτι. Μου βάζει συνέχεια να παίχτη τον Αρτούρ. Ο οποίος λέει είναι ο καινούριος λέει Τσάβη. Πλάκα μας κάνει. Δεν έχω δει πόσα παιχνίδια. Τον έχω δει πόσα παιχνίδια. Δεν προσφέρει. Και έχει αφήνει έξω το Βιδάλ. Αφήνει έξω το. Άλλο Καρμπαβιδάλ τώρα να πούμε. Σκοτώσαμε. Τέλος πάντων, το Μάλκομ που τον έχει προσφέρει τον αδικείο δεν τον βάζει καθόλου. Ένα ωραίο παιχνίδι. Έχει όρεξη πολύ αυτός. Και βάζει συνέχεια λίγο Αρτούρ. Αρτούρ λέει 30 εκατομμύρια ευρώ. Σε ωραίο Τσάβι λέει. Είμαι Άρτον, εντάξει. Άντε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Να προλάβουμε στο επόμενο. Για καλά, έλα. Λοιπόν, για χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω ξαναπάρει και έχω πει μια γνώμη. Ναι. Ότι συμφωνώ και με τον Αυγολεμόν. Ο Μαραντόνα ήταν μόνος μου και όλοι σας ήταν μοναδικός. Αυτό το είπα εγώ. Ναι, αυτό μάλλον. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί αντί να απολαμβάνουμε την εποχή και το δίπολο που μας προσφέρουν ο Μέση με τον Ρονάλντο, πρέπει να τσακωνόμαστε ποιος είναι καλύτερος ή πιο χρήσιμος. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μακάρι να ήταν και τρίπολο και τετράπολο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά είναι σε τσιγκλάει και σε προκαλεί. Είναι προκλητικό. Ναι. Να λέμε τώρα ότι ο Ρονάλντο είναι καλύτερος. Πεκτικά μιλάμε, ποδοσφαιρικά. Μισό λεπτό. Αυτό πεκτικά, κάπου... πεκτικά είναι τελείως άλλο πράγμα. Ένας είναι παίκτης άξονας, το παλιό δεκάρι που λέγαμε, και ο άλλος είναι μόνο μπροστά. Είναι σαν να συγκρίνεις, να σου το πάω σε μια, επειδή είμαι και Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ το Ρότσα με το Σαραβάκο. Δεν γίνεται. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Ο κεντρικός χαφ με... Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν κρίνω θέσεις. Εγώ κρίνω στοιχεία ατομικά ενός παίκτη. Δηλαδή αυτά που κάνει τώρα, να σου πω κάτι άλλο. Στο ένας με έναν μπορεί να αντεπεξελθεί ο Ρονάλντο. Στην ταχύτητα ναι. Στην ταχύτητα τώρα, κάποτε ναι. Τώρα όχι. Ακόμα. Και το, μα δεν βρίσκει χώρους. Δεν βρίσκει χώρους να το κάνει αυτό. Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Άμα βρει χώρο, ναι. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω πάντως στο βασικό. Είναι ότι σαν επιρροή και σαν προσωπικό τόνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μακράν είναι ο Κρόιφ. Έτσι. Σαν επιρροή, δεν λέω παικτικά μόνο. Κατάλαβα. Και σαν προπονητής και το τι μα πρόσφερε. Και αυτή είναι και η δικιά μου άποψη και γι' αυτό το συμπαθώ περισσότερο. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος, αλλά είναι σημαντικό. Όχι. Η επιρροή του όμως ήταν απίστευτη. Δηλαδή πήρε το σύστημα του Μίχελς, ας πούμε, το πήγε και στην Μπαρτσελόνα, γιατί αυτό είναι. Στην Μπαρτσελόνα από εκεί ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Από τον Κρόιφ. Έτσι, μετά το πήρε ο Γκουαρντιόλα. Που έφαγε τα 4 γουρ. από τη Μίλαν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το βασικό που ήθελα να πω είναι αυτό. Ότι σαν προσωπικότητα και σαν επιρροή, ναι. Ο Κρόιφ ναι, έχει ναι. Τη μεγαλύτερη. Τι να κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Για καλά, φίλε μου, για καλά. Έλα. Κύριε Γεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ από τη Λάρισα και πήρα να σας πω ένα ανέκδοτο, μια που λέγαμε για τον καλύτερο παίχτη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να δηλώσω ότι είμαι φαν του Κρόιφ κι εγώ.
Λοιπόν, σε μια συνέντευξη ρωτήσανε τον Πελέ πώς τοποθετεί τον εαυτό του στον πλανήτη Γη και τους λέει: «Είμαι ο απεσταλμένος του Θεού για να διδάξω ποδόσφαιρο». Αργότερα είναι συνέντευξη στο Μαραντόνα και του λένε: «Ξέρεις, ρωτήσαμε τον Πελέ πώς τοποθετεί τον εαυτό του και μας είπε ότι είναι ο απεσταλμένος του Θεού για να διδάξει ποδόσφαιρο». Και ο Μαραντόνα τους λέει: «Δεν έστειλα κανέναν εγώ, ρε παιδιά». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, φιλέ. Για χαρά. Για χαρά. Ένα άλλο που είδα πάλι χθες στον Άγιαξ είναι ότι βγάζει πολλούς παίκτες στην επίθεση. Ξεκινάει με τρεις επιθετικούς, αλλά ξαφνικά όταν βγαίνει μπροστά έρχονται και τα χαφ. Γίνονται πέντε. Τέσσερις μόνιμα όταν βγαίνει μπροστά. Και βγάζει και διαφορετικούς παίκτες στην επίθεση. Αυτό είναι τρομερό πράγμα, παιδί. Έλα, φιλέ. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Χάρης λέγομαι. Έλα, Χάρη. Ολυμπιακός. Ναι. Θέλω να πω για σήμερα για τον μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία του εύχομαι πραγματικά. Οι περισσότεροι Ολυμπιακοί, εννοώ οι υγιείς, όχι οι φανατικοί, είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Και ειδικά όταν παίζει με τη Ρεάλ, την οποία για μένα προσωπικά, Γιώργο, η Ρεάλ είναι η πιο μισητή ομάδα. Δεν την γουστάρω, δεν ξέρω γιατί, ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Όπως και τη Γιουβέντους. Γιατί η Γιουβέντους μας είχε ρίξει, θυμάσαι πριν κάποια χρόνια, 7-0, πόσο. Ναι. Αυτές τις ομάδες εγώ δεν θέλω ούτε να τις βλέπω, δηλαδή τις χαίνομαι. Οπότε, ένας λόγος παραπάνω να είμαστε όλοι με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Και πιστεύω να την κερδίσει. Να την περάσει. Δηλαδή το εύχομαι πραγματικά αυτό, μέσα από την καρδιά μου. Αυτά, Γιώργο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, ρε. Για καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για. Έλα. Ναι. Καλησπέρα σας κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Που λέγατε πριν για τον Άγιαξ. Ναι. Αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι ήταν μια ομάδα πάντοτε που βγάζε ένα-δύο καλούς παίκτες, τους πουλούσε και τίποτα παραπάνω. Και στην τιμή του. Ναι, στην τιμή του και πάντοτε είχε πρόβλημα στην άμυνα, στα αμυντικά χάφη, είχε πρόβλημα στα μπακ, δεν ήταν καλή στην άμυνα ο Άγιαξ. Ομάδα. Αυτό που άλλαξε φέτος είναι ότι όχι μόνο είναι καλή στην άμυνα, βλέπω, που το έχετε πει και εσείς, δηλαδή έχετε πει ότι μια ομάδα για να φέρει τίτλους, για να πάει να κάνει πορείες, όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Το να πιέζουμε ψηλά και το να κάνουμε ευκαιρίες και το να κάνουμε γκολ δεν είναι το έχουμε δει και στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό. Άμα έχεις άσχημη άμυνα, δηλαδή αν έχεις φάει πολλά γκολ, θα χάσεις το πρωτάθλημα, θα αποκλειστείς και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό το οποίο κάνει ξεχωριστά ο Άγιαξ σε σχέση με άλλες χρονιές είναι ότι όταν πιέζεις ψηλά, το να πιέζεις ψηλά δεν είναι μόνο να έχω μπροστά τις γραμμές, είναι να έχω χαφ και να έχω επιθετικούς οι οποίοι να είναι καλοί αμυντικοί και να κλέβουν γρήγορα τις μπάλες, να μαρκάρουν, να πρεσάρουν, ούτως ώστε να δημιουργώ μια συνεχή πίεση και να δημιουργώ κατοχή. Εγώ τέτοια κλεψίματα συμφωνώ που λες, αυτό που λες, τέτοια κλεψίματα στο παρελθόν θυμάμαι μόνο από τον Τζάβι. Ο Τσάβη ακριβώς ήταν ο μεγαλύτερος κλέφτης που έχω δει ποτέ στη ζωή μου στην μπάλα. Αυτός είχε διδάξει αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο που προσπαθούν όλες οι ομάδες να παίξουν σήμερα. Δηλαδή να έχουμε άμυνα την οποία να την πιέζουμε ψηλά. Δηλαδή μην φτάσουμε η άμυνα πίσω. Δεν χρειάζεται να φτάσουν οι άλλοι πίσω στους αμυντικούς. Είναι κάτι άλλο. Είναι θέμα ταχύτητας και πλεμόνια, όπως τα λέω εγώ, ναι, για γρήγορες επιστροφές. Επίσης ο κύριος Αυγολέμωνος που σας πήρε, είπε κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Είπε ότι σε αυτή την ηλικία, όταν φτάσεις 33-34, για να μην σε πιάσουν χιαστοί, για να μην σε πιάσουν τραυματισμοί, για να μην σε πιάσουν μυϊκοί πόνοι, πρέπει να έχεις αυτά τα βοηθήματα να παίξεις σε τόσο ψηλό επίπεδο. Πρέπει δηλαδή το σαγόνι σου να παραμορφωθεί, να πάρεις κανένα πόντο πάνω. Δεν γίνεται δάλος να είσαι 34 και 35 χρονών, να παίζεις σε τέτοιες ομάδες, τόσο ψηλό επίπεδο, τόσο γρήγορα, ταχύτητες πάνω κάτω, διαφορετικούς αγωνιστικούς χώρους, τόσα παιχνίδια μέσα σε μια χρονιά. Δεν βγαίνουν δηλαδή. Είναι απλά μαθηματικά. Άμα κάτσουμε και το δούμε σε άλλους παίκτες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα τραυματιστεί. Συμπερασματικά. Έτσι. Χθες ο Άγιαξ μας πρόσφερε αυτό που επιθυμούμε όλοι να βλέπουμε στην μπάλα. Ναι. Αυτό. Ευχαριστηθήκαμε, ρε παιδί μου. Ναι.
Και δεν αποκλείεται άμα το κάνει καλά, συνεχίσει να το κάνει. Μακάρι να το κάνει. Μέχρι το τέλος, δεν αποκλείεται. Για να ευχαριστηθούμε και πάλι. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στους λοιπόνες γραμμές, έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Αθωώθηκαν όλοι για την υπόθεση Όφη Εγινιακός. Ανατοπή της υπόθεσης για το διαβόητο Όφη Εγινιακός είχαμε σήμερα, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων αθώωσε όλους τους κατηγορούμενους και ως εκ τούτου δεν υφίσταται η απόφαση για υποβασμό των δύο ομάδων, ούτε του Όφη ούτε του Εγινιακού. Η απόφαση είναι τελεσίδικη και ο Όφη λοιπόν θα διεκδικήσει την παραμονή του στη Σούπερ Λίγκα μέσα στα γήπεδα. Μπράβο κύριε Κανελόπουλε, μπράβο κύριε Θανάση Κανελόπουλε, μπράβο. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα. Σκρίμιν Γιώργος από Μουλέν Ρουζ. Ναι. Γιώργο, θα δώσεις εσύ κάποιες ερωτήσεις στον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη? Όχι, δεν είναι καλεσμένος μου. Εντάξει, όμως εμπλέκεται αθλητικά. Ναι, αλλά δεν είναι καλεσμένος μου. Εντάξει, μπορεί ο κύριος Χατζηνικόλαος. Ο Νίκος. Θα κάνει ερωτήσεις, βέβαια. Ωραία, είναι και δική μας απέτηση σαν ακροατές, όχι μόνο της εκπομπής, αλλά γενικότερα του Real. Ναι. Και να είναι και λίγο πιο, να το πω, αιχμηρός. Διότι και από τα προηγούμενα χρόνια, εγώ Ολυμπιακός είμαι, ναι, να θυμάσαι, και από τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι οι πορείες που έχει κάνει στην Ευρώπη από οικονομικής άποψης, νομίζω ότι του έχουν ανταποδώσει κάποια πράγματα. Και από εκεί πέρα, αν είναι και λίγο Ολυμπιακός όπως θέλω να πιστεύω ότι είναι, και με βάση κάποιες συμφωνίες, μπορεί ας πούμε να βάλει και λίγο το χέρι στη τσέπη. Δεν λέω αν δεν το έχει βάλει πολύ ή λίγο, και να δούμε επιτέλους μια ομάδα και στην Ευρώπη να έχει μια διάρκεια χωρίς αυτό το σημείο. Για μένα, ότι, για ότι μένα, το καλοκαίρι θα ξεπουλήσει όλους τους παίκτες πάλι, Γιώργο. Για αυτό, μένα, ναι, η πιο σπουδαία ακριβώς ερώτηση που πρέπει να κάνει ο Νίκος, και θα την κάνει, είμαι σίγουρος. Μακάρι. Είναι ότι, κύριε Μαρινάκη, συνειδίζεται τα τελευταία χρόνια κάποιους καλούς παίκτες του Ολυμπιακού να πολλούνται. Αυτό και αναφέρει σε άλλους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει τα τελευταία χρόνια κορμό στην ομάδα. Θα συνεχιστεί και φέτος? Αυτή είναι η πιο σπουδαία ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ο Νίκος. Θα την παρακολουθήσουμε ούτως ή άλλως στη συνέντευξη. Έχουμε και εμείς ενδιαφέρον, ξέχωρα. Όμως όχι μόνο πετούμε... Ολυμπιακοί, όλος ο κόσμος είναι Ολυμπιακοί. Όλος ο κόσμος, ναι. Αλλά Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά, και εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει και την άποψή του σαν Ολυμπιακός. Εμένα λίγο με έχει ενοχλήσει το ότι επιχειρηματίας είναι, αλλά νομίζω ότι δεν έχει κάνει αυτά τα πράγματα που περίμενε ο, πώς να το πω, απαιτητικός Ολυμπιακός για να κάνει την επένδυση και τη μετάβαση σε άλλη ομάδα, άλλου πρωταθλήματος. Αυτό για μένα προσωπικά σημαίνει ότι εφόσον σε εποχές, ας πούμε, άλλες που είχε ένα καρπούζι, ας πούμε, στη Μασχάλη, δεν έκανε αυτά, για ποιο λόγο να θέλω να πιστεύω θα τα κάνει τώρα? Μάλιστα. Δεν ξέρω, είμαι λίγο απαισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι αν δεν μπορεί να ακολουθήσει και τα δύο καρπούζια, τι να πω. Άσε, θα δούμε αύριο 11 η ώρα από τη συνέντευξη. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα στα χθεσινά παιχνίδια, το πρώτο ημίχρονο είδα της Μπαρτσελόνα και το δεύτερο της Γιουβέτους. Εντάξει, καταλυτικό ήταν ότι το δεύτερο γκολ εκτός του πρώτου που έβαλε ο Μέση, πιστεύω ότι και με τον τρόπο που ήρθε την τζάκησε τη Μάντσεστερ. Όχι πως θα είχε να δώσει κάτι περισσότερο. Ποιος, ο Πατσαβουράκης, ο Ντεγέα? Ο Πατσαβουράκης, ναι, εντάξει. Απλά ίσως να βλέπαμε κάποιο καλύτερη εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο παικτικό. Δεν μπορεί, μωρέ, η United. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί πια αυτό. Δεν μπορεί. Σίγουρα δεν μπορεί. Σίγουρα δεν μπορεί. Από εκεί και πέρα, και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που πες και εσύ πριν. Είναι δυνατόν να μην βλέπει αυτή την τρύπα, ας πούμε, από αριστερά ο Αλέκρι και να μην κάνει κάτι? Το είδες αυτό? Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Μία, δύο, δέκα. Δεν το είδα, αλλά ήταν οφθαλμοφανέστατο. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση να μην κάνει μία κίνηση. Και από εκεί ξεκινάει μεγάλα όλα. Όλα, όλα. Από εκεί πέρα, αυτό που έχω να πω για τον Άγιαξ είναι ότι είναι σαν να είναι, χωρίς να έχει βέβαια καμία σχέση τεχνική του κατάρτιση και στην τελική προσπάθεια, είναι σαν να βλέπω μια Μπαρτσελόνα, ας πούμε, σε πολύ γρήγορη ταχύτητα από το κέντρο και μπροστά. Εγώ είπα, ναι, μεν έχει την μπάσα την Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πιο ευχάριστο αυτό, να το βλέπεις όταν θα γιάξεις. Σίγουρα είναι πιο ευχάριστο. Δεν είναι αυτή η κατάκριση, το πασάκι, 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 πόδι, πόδι, πόδι. Αυτό ακριβώς εννοώ κι εγώ. Αλλά τους είδα, Γιώργο, ότι παρότι θα μπορούσαν να βάλουν και 2-3 γκολ ακόμα, στο τέλος, σαν να μην ξέρουν να σουτάρουν σε μεγάλο βαθμό οι επιθετικοί. Τον Ιαμπερία. Δηλαδή,
Αυτή είναι, είναι αυτό, εμπειρία. Δηλαδή, να πετάνε. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα, πρόεδρε Οικονομάκος. Καλώς τον κύριο Οικονομάκο. Τι γίνεται? Για λέγε. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Βόρειος Άγιαξ συνέτριψε την Νότια Γιουβέντους. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Μπάγερν θα πάρει το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ελπίζω να με βοηθήσει ο Θεός να πάρει και η Λίβερπουλ κάπου να σπάσει ο διάλογος στο ποδάρι του και να χάσει η Manchester City. Και ο Ολυμπιακός του χρόνου θα πάρει το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Φέτος ο ΠΑΟΚ. Για χαρά, για χαρά. Δικαιολογημένα. Έγινε και ο για χαρά. Να ξαναπώ πάλι την είδηση ότι βγήκε η απόφαση για την έπεση του Όφη. Αθώθηκαν και ο Όφη και ο Γενιακός. Δεν υφίσταται κανένα θέμα υποβιβασμού τους. Και έτσι ο Όφη θα διεκδικήσει την παραμονή του στην Super League αγωνιστικά, μέσα στο γήπεδο. Πάντως, μερικά πράγματα, παιδί μου, ή μάλλον όχι μερικά πράγματα, όλα έχουν την αιτία τους. Έτσι εξηγείται γιατί ο Όφη ψήφισε Μαρινάκη με Λισανίδη για τον Λισάνδρο. Έτσι εξηγούνται όλα. Έλα, φίλε. Έλα. Πάμε. Εσύ γιατί ψήφισες με Λισανίδη? Εγώ δεν ψήφισα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Η ομάδα σου, ο πρόεδρος είσαι. Όχι, ο διοκτήτης ψήφισε. Ναι, γιατί, με ποια λογική, αφού έχετε πέσει και με Λευκό πάλι 7-6. Ποινικό μητρό, ναι. Ποια είναι η λογική, για πες μας. Δεν ξέρω, μα ο διοκτήτης. Θα το δίνω σήμερα τον Παρεμβασιό, ότι έχουμε συνάντηση σήμερα. Εντάξει, καλώς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τι δεν σε ενδιαφέρει? Δεν με ενδιαφέρει, όχι, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει η συμφωνία των Λισάνδρου. Ναι, ρε παιδί, μη προσωπική άποψη. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Καμία, δεν έχω προσωπική. Δεν ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι με τον Τζέραλντ. Όχι, εγώ με ένα πράγμα θέλω να ασχοληθώ. Παίκτε προπονητή. Αυτή είναι η μέρα. Αυτό με καίει. Και κάτι άλλο σε αυτό και να πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ τον Ιούνιο είχε ψηφίσει τον Μπαταγιάννη. Ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε δώσει ψήφο στον Μπαταγιάννη. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι εγώ πολύ καλά, δεν είχε δώσει. Δεν θυμάμαι. Λευκό είχε ψηφίσει. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Σου είχα πει και την πρώτη φορά μετά το μάτς στην Αγγλία ότι η άμυνα της United είναι για όλοι να φύγουν όμως. Και οι τέσσερις. Δεν είναι άμυνα. Για μένα ο πρόσφατος να φύγει είναι ο Σόλσκιερ. Δεν είναι άμυνα αυτή. Όσο για το Σόλσκιερ το λες και το ξαναλες, έλα, δεν τον έκανε κανείς. Τις πλάκας. Ακριβώς. Μα εμένα, εγώ με βριάζω που ακούω τώρα το Κωστάκη του Σουτυρακόπουλου. Άστον. Και να λέει τις γυράφους, ειδικά με την Παρή τότε. Πω! Όχι, Μάρτο! Χθες, εγώ όταν είδα την 11η, λέω. Εντάξει. Δηλαδή, προτιμούσα αυτούς τους τρεις μπροστά. Μήπως κάνουν κανένα τρύπημα, μπα και κάνουν καμιά μπουκα. Παρά να βλέπα τον Λουκάκο, ας πούμε, εκεί πέρα. Να γκομαχά. Δηλαδή, δεν είχε κάτι άλλο να παρουσιάσει. Αυτή είναι η United. Όποιο και να ήταν, δεν είχε κάτι άλλο. Έλειπε ο Σο αριστερά. Ποιον θα πήγε, το Γιάνκ, και πήγε από εκεί το άλλο, το Κριτσέπι αυτό. Το Τζόνς. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Αλλά αυτοί είναι όλοι για φεδιό, όλοι όμως. Ή στα Χαφ, δεν έχει κάτι άλλο η United στα Χαφ. Έχει ένα πιτσιρίκι εκεί πέρα, Σκοτσέζο. Έχει αυτό το Μπογκμπά που μόλις τον βλέπω, δεν ξέρω, δηλαδή μου να ξεράσω. Αλήθεια σου λέω. Αυτό το παίχτη εγώ δεν τον είχα στην ομάδα μου. Τον είδε στον Μπάουκ. Στον Μπάουκ τον ήθελα, αλλά σε τέτοιο επίπεδο δεν θα τον έπαιρνα στην ομάδα μου αυτόν τον παίχτη. Γύρω, μητάκι, πασάκι, δύο μέτρα άντρας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπήκε ένα, δηλαδή, το είδε στην αρχή, μπήκανε μέσα, σου λέει πάμε και ό,τι γίνει. Κάνουν το δοκάρι, μετά μπαίνει το πρώτο γκολ του μαέστρου, πάρ' τους κάτω. Τρώει και ο άλλος ένα γκολ. Έλα το, τι γκολ ήταν αυτό τώρα. Αυτός θέλει να πάρει και μεταγραφή στη Ριάλ, λέει. Και έχει κάνει πολλά φέτος. Ενώ πέρυσι. Από το Μουντιάλ φάνηκε. Πέρυσι είχε κρατήσει τη United μόνος του, αν θυμάσαι. Δηλαδή είχε πάρει πολλά αποτελέσματα. Την είχε σώσει πολλές φορές. Φέτος κάνει πολύ χαλιά χρονιά. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, όσον αφορά και το άλλο το match, νομίζω ότι ο Αλέγκρι. Τον θυμάμαι στο τελικό με τη Ρεάλ, Γιώργο.
Εκεί με ξενέρωσε πολύ αυτό ο προπονητής. Δηλαδή μετά από αυτό δεν τον είχα σε εκτίμηση πολύ. Και χθες για άλλη μια φορά φάνηκε ότι δεν είναι coach για τέτοιο κλαμπ ο Αλέγκρι. Δηλαδή όταν είσαι τόσα χρόνια στη Γιουβέντους, τα έχεις όλα, έχεις πάρει το πρωτάθλημα τον Αύγουστο και τελευταία πάντα άλλο κάτι συμβαίνει και δηλαδή... Ούτε έχει παίκτες για τέτοια εισαμετήση. Θα το πάω και εκεί. Και εδώ φαίνεται να πούμε το χάλι του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Τώρα για τον Αλέγκρι θα να πω, αλλά αυτό που λες, πες μου τα χάφη σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Τι γίνεται με τον Πιάνιτς τώρα εκεί πέρα και τον άλλο, τον Τζαν. Ο Τζαν ήταν αλλαγή στη Λίβερπουλ. Και ο Πιάνιτς, ένας καλός παίχτης, αλλά δεν είναι δηλαδή... Εντάξει, μέχρι εκεί, δεν είναι τώρα. Δηλαδή ακόμα και αυτή η Μπαρτσελώνα, που είναι λίγο παροχημένη ρε παιδί μου στα χαφ, δεν έχει και τίποτα το ιδιαίτερο, τους βλέπεις, επειδή κλείνει, είναι πολύ κοντά οι γραμμές στην Μπαρτσελώνα, αυτό παρατηρούσα χθες, βγαίνει αυτό που έχουν να βγάλουν, δηλαδή βγάζουν το καλύτερό τους τα χαφ, παρόλο που, δηλαδή, εντάξει, ο Ράκητς είναι και μπαλαδόρος, αλλά δεν είναι ο Ράκητς. Η Γιουβέντους στις 10 πάσες, οι 11 άστοχες. Πάω στον αντίπαλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα ξέρει τι με τρέλανε, γιατί το είδα το δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε νόημα να δω το άλλο. Με τρέλανε που παίζανε συνέχεια από τα άκρα με μια σέντρα, λες και νομίζανε ότι πάλι θα γίνει το ίδιο με την Ατλέτικο το έργο. Ναι, και γλέταγε ο Μπλιντ. Ναι, δηλαδή ο οποίο Μπλιντ έχει πλέον παραστάσεις. Δεν είναι η παιχτάρα η τρελή, αλλά έχει ποδοσφαιρικές παραστάσεις και από την Αγγλία πολλά χρόνια. Ξέρει να τοποθετηθεί. Και τσουκ, τι έκανε τη δουλειά του. Είναι πολύ απλό. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ χαίρομαι που έγινε αυτό. Δεν το περίμενα, αν θυμάσαι, το είχα πει κιόλας. Δεν το περίμενα θα περάσει ο Άγιαξ. Είναι καλό γενικότερα, δηλαδή θα περάσει σήμερα είτε η Τότεναμ. Κάτσε να δούμε, θα περάσει και η Λίβερπουλ. Έγινε! Περάσαμε πολύ τον χρόνο όμως. Λοιπόν, αυτή η Λίβερπουλ θα περνάει. Για καλά, ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον Πανιόνιο τον Αιώνιο. Θα μιλήσω εγώ πρώτα ή ο κύριος? Μίλησε εσύ πρώτα και μετά ο κύριος. Ξεκινήσουμε το ένα λεπτό που σας πονεί και που σας φάζει. Από πού να το πιάσουμε, να το πιάσουμε από τον Παναθηναϊκό? Ποιο ένα λεπτό, δεν κατάλαβα. Το ένα λεπτό που λέω που σας πονεί και που σας φάζει, που σας παίρνω όλους μπάλα και αρχίζω και χώνω. Αυτό εννοώ. Από τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσουμε. Όχι, να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό. Ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούγια όπως πάντα. Γιατί έπρεπε να καταδικαστεί ο Όφη? Όταν θες να καταδικαστείς, όχι τώρα θέλεις, όταν πρέπει να καταδικαστείς και είσαι ένοχος, πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις και μάρτυρες. Οι μάρτυρες δεν αρκούν για να καταδικαστείς. Ούτε οι αποδείξεις αρκούν για να καταδικαστείς. Πρέπει να συνδυάζονται και τα δύο. Εδώ είχαμε έναν καλαετζή, ο οποίος πήγε και είπε αυτά που είπε. Στο δεύτερο που έγινε στο εφετείο, που δικάστηκαν τώρα, ήταν δικαστές κανονικοί και εφέτης κανονικός. Και εκεί τα πράγματα πήγανε με το γράμμα του νόμου. Με το γράμμα του νόμου δεν αρκούσε αυτά που έλεγε ο Καλατζίδης. Εγώ να δεχτώ ότι έχει γίνει βρωμοδουλειά. Μπορείς να την αποδείξεις? Όχι. Είσαι αθώος, φίλε. Μάλιστα. Έτσι πάει. Πάμε παρακάτω. Ποιες ομάδες ψηφίσανε τον Λισάνδρο? Εκδόσεις, έτσι παραλάβουμε. Ναι. Και ο Πανιώνιος μέσα. Ναι. Αφού βλέπεις ότι ο Πανιώνιος πάει και ψηφίζει Λισάνδρο, δεν καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα για του χρόνου? Πες το. Υπάρχει περίπτωση, ο Πανιώνιος δείχνει το δρόμο, βρε κορόιδα. Βρε κυρίζια που λέει και ο Γεωργίου. Ο Πανιώνιος δείχνει το δρόμο εδώ και δεκαετίες. Πώς έχουν τα κόζα? Πηγαίνει ποτέ ο Πανιώνιος κόντρα στο δυνατό? Θα σου πω μια απάντηση. Πότε? Δεν λέω ότι είναι άρμα όπως εσύ λες, γιατί αν ήταν στο άρμα ή υποκατάστημα ή παράστημα οποιοδήποτε, αυτή τη στιγμή θα είχε 450.000 στο λογαριασμό για μια μελλοντική μεταγραφή, θα είχε μπει στο διακανονισμό και στη ρύθμιση των 12 δόσεων που το ξέρουν στην ΠΑΕ, των 12 δόσεων, όχι των 120 που περιμένω για να μην πάρουν άδεια, και θα είχε πάρει μια χαρά αδειοδότηση. Πώς λοιπόν είναι παράρτημα? Εξήγησέ μου εσύ. Άρα λοιπόν θέλω να πεις, πήγε με τους δυνατούς. Ορίστε. Πήγε με τους δυνατούς. Και,
Και εσύ, όχι εσύ, και ο Απόλλων πήγε με τους δυνατούς. Μην με ανακατεύεις με αυτό το πράγμα. Όχι δεν εσύ, έχω καμία σχέση. Όχι, εγώ προσωπικά καμία σχέση. Όχι εσύ, η ομάδα σου και άλλοι πήγαν με τους υποθέμενους δυνατούς. Βεβαίως. Πάνε να πει ότι όλοι είναι παραρτήματα. Όχι, ρε, σε αυτήν την περίπτωση δεν πέσει παράδειγμα. Α, μπράβο. Σε αυτό κοιτάς κάποια συμφέροντα. Εγώ σου αναφέρω παράδειγμα στο οποίο θα μπορούσε, αν ήταν παράρτημα, αυτή τη στιγμή να έχει 450 χιλιάρικα να πληρώσει μία δόση που θα έπρεπε να πληρώσει να διακανονίσει τις οφειλές. Καλά, εσύ τι λες, δεν ήταν παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Α, είμαστε του ΠΑΟΚ τώρα, έχω μπερδευτεί. Όχι, εσύ τι λες, μην μπερδευτεί κάπου που μιλάς. Εγώ λέω αυτό που λέει ο κόσμο ότι είναι παράρτημα του Ολυμπιακού. Αυτό λένε όλοι. Εγώ το δέχομαι. Όλοι λένε ότι επειδή έχει ένα δανεικό από τον Ολυμπιακό είναι παράρτημα του Ολυμπιακού. Βέβαια στο γήπεδο άλλα φανήκανε. Πώς τα βλέπεις τα Γιάννενα? Για φούντο. Την Κυριακή. Εσύ θα αποφασίσεις. το στίγμα ξυπνήσω είναι 1,80. Τα Γιάννενα στο φίλο σου το, που είναι στη διοίκηση του Πανιωνίου. Στο φίλο μου το Ζαμάνι. Το Ζαμάνι. Του κλέψανε 450 χιλιάρικα. Όταν του φάγανε την Ευρώπη. Το θυμάμαι. Έτσι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Την πήρε την απάντηση. Για τον Παναθηναϊκό θα πούμε άλλη φορά. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ναι, μου κινεί την εντύπωση ότι στο στοίχημα το διπλό του ΠΑΣ 1,80. Ο Άσος του Λεβαδιακού πόσο είχε προχθές. Δεν θυμάμαι. Για δες. Λοιπόν, έγινε, χαιρετώ. Κι εγώ, ρε, για χαρά. Για χαρά, για. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Δημήτρη Ολυμπιακό, τι κάνει. Έλα, Δημήτρη. Τελικά τα αγκόνια του πρόεδρου το κάνανε. Για σένα, ποιο ήταν MVP σε αυτόν τον αγώνα? Ποιο ήταν? MVP. Ο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο, θα λες. Ο Ρονάλντο ήταν ένα στο φαινόμενο. Μη μαγαρίζεις το όνομα. Εμένα μου έκανε εντύπωση εκείνος εκεί το 6, το ο Βάντερ Μπέκ. Πολύ εγκεφαλικός. Βάντερ Μπέκ, ναι. Αυτό, ναι. Πολύ μυαλωμένος παίκτης μου φάνηκε. Το πρόσεξε εσύ καθόλου? Όλα τα πρόσεξα. Εντάξει, Μπαρτσελόνα στο χαπίδι θα περάσει άνετα. Γι' αυτό το Άγιαξ Γιουβέντους δεν ήμουν σίγουρος εγώ. Δεν μπορούσα να το ξέρω από πριν. Όπως και σήμερα πιστεύω η City θα περάσει εύκολα ή δύσκολα. Η City? Ναι, εύκολα ή δύσκολα πιστεύω να περάσει. Και θα δούμε ο Γεωράνη τελικά. Θα δούμε. Ωραία είναι τελικά. Α, άμα είναι Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ. Είναι πραγματικά είναι. Για εκεί πάει. Απλά λέω, άμα είναι κατά μια πισινή, θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ο ημιτελικός. Αλλά με συγχωρείς, δεν θα είναι ενδιαφέρον ο ημιτελικός το City Ajax. Γι' αυτό σου λέω πάμε για ωραία ημιτελικά. Δεν μιλάω μόνο για την Μπαρσελόνα Λίβερπουλ. Και για τους δύο αγώνες. Και μου φαίνεται αυτός ο Άγιαξ μου θυμίζει λίγο τον Άγιαξ με τα άλλα πιτσιρίκια που είχε και είχε πάρει το Champions League. Εννοείς τη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία του 96. Ζέντορφ, ναι, που ήταν πιτσιρίκια τότε. Ναι, Κλάιφερ και όλοι αυτοί. Αλλά ναι, το κακό είναι π.χ. τώρα το καλοκαίρι ο Ντιγιόνγκ που έχει πάει ήδη Μπαρτσελόνα. Εσύ είχα τον παίξει πολύ. Η Μπαρτσελόνα λέει ότι είναι έτοιμη να κλείσει και τον αρχηγό τον Ντελίχτ. Αυτό που έγινε το 2-1, ναι. Στόπερ. Δηλαδή το καλοκαίρι από ό,τι βλέπω. Πάντως θα το ξαναπώ, θα το ξαναπώ για τον Ντε Γιόγκ. Δεν με εντυπωσιάζει. Το βλέπω σαν ένα καλό εργάτη μέσα στο γήπεδο. Από μπάλα όχι σπουδαία πράγματα. Εργατάκος, ναι. Κοίτα, εγώ δεν εκφέρω γνώμη γιατί δεν τον έχω δει ακόμα καλά. Τον είδα σε δύο χαμάλες τώρα. Για χαμάλες μου φαίνεται περισσότερο παρά για ποιότητα τεχνική και έτσι. Για το ρόλο που παίζει, καλό είναι. Ναι. Κοίτα, δεν γύρω τώρα στην Μπαρτσελόνα. Θα ξέρουμε κάτι παραπάνω για να δω τον πειράμα. Όχι, ναι. Κατάλαβε, σου λέω. Πώς το λέω.
Στην Μπαρσελόνα το πιθανό το είναι να τον παίρνουν στη θέση του Μπούσκετς. Καταλάβες, επειδή ο Μπούσκετς θα μου πια είναι για απόσυρση, παίρνουν τον Τελειό. Για τον ίδιο ρόλο. Για τον ίδιο ρόλο. Το ρόλο του Κόφτη, του Χαμάλη, του Χαλαντζή κτλ. Ναι, κοίτα, ο Μπούσκετς σιγά σιγά είναι προσεδής του τώρα. Έχει αυτό, γι' αυτό το είπα. Εντάξει, θα δούμε θα γίνει, δεν ξέρω τώρα. Απλά, ξέρεις και το κακό, ότι δεν μπορούμε από την τηλεόραση να καταλάβουμε καλά το παίχτημα στο κήπεδο, ειδικά... Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε όπου πηγαίνει μπάλα. Μακάρι... Δεν μπορώ να ναι. Μακάρι να υπήρχαν γήπεδα σαν της Ριζούπολης, να παίρνει και εσύ μπάλα. Να είσαι πολύ κοντά και να βλέπει και να παρατηρεί να μελετάς τα πάντα. Ναι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, αγόρι μου. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Ο παδός του Όφη. Καλώς. Ο παδός του Όφη από Ηράκλειο. Ναι. Λοιπόν, για την αθώωση, τι έχει να πει τώρα εσύ. Τίποτα, αφώθηκε η ομάδα, τέλος. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, γιατί οτιδήποτε άλλο και αν συνέβαινε θα ήταν σκάνδαλο. Παγκόσμιο σκάνδαλο. Λοιπόν, εγώ τώρα όλη αυτή τη βδομάδα ακούω διάφορους και λένε... Τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Τι. Τώρα πρέπει να πάρεις τον Αστέρα. Θα τον πάρω τον Αστέρα. Εκείνη όλη η ιστορία. Δεν μου λες, όλη τη βδομάδα ακούω τώρα κάτι, τα χλαμάρες και κάτι μπουρδολογίες να πούμε από διάφορους από όλη την Ελλάδα. Για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και κάτι τα χλαμάρες ήταν στημένο και αηδίες. Ο Όφη ήταν καλύτερος και κέρδισε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παίζει Πανιόνιος Γιάννηνα. Το παιχνίδι ξέρει πολύ καλά ότι κατεβαίνει καθημερινά στο στοίχημα. Έχει φτάσει το 1.50 τώρα. Το είπα προηγουμένως. Έτσι. Αυτό δηλαδή το μάτς τι είναι. Δεν φωνάζει ότι είναι στημένο. Δηλαδή, τα Γιάννηνα τι είναι η Μπαρτελώνα. Και πάρουμε τον Πανιόνιο ο οποίος κέρδισε. Προχθές το Λεβαδιακό που κεγότανε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Για δεν μιλάει κανείς για αυτά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ο Όφη είναι σε άλλη διάσταση πια. Οικονομικά. Έχει έναν άνθρωπο που θα βάλει πάρα πολλά λεφτά στην ομάδα. Θα φτιάξει το μεγαλύτερο αθλητικό, ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά κέντρα της Ευρώπης. Έτσι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό. Το ξέρω. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Ξέρω και τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων κάνει παρέα με τον γουστάρι γιατί έχει λεφτά. Αυτό είναι για να μην. Δηλαδή αυτή η συσκευή. Μην τον καρφώνεις. Όχι. Τη μια με το Σαββίδι, την άλλη τον ένα, την άλλη το άλλο. Έχουμε μπερδευτεί και εμείς οι ίδιοι. Εχθές ψήφισε κατά του Σαββίδι όφη. Το γνωρίζεις αυτό. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι έχουν να πούνε κάποιοι που μιλάγανε για ρούβια και το ένα και το άλλο. Έτσι, και δεν μιλάνε για άλλους που είναι καταφανέστατα ότι είναι σε άρματα πάνω. Και το γνωρίζεις πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να σε καλά. Όφη περνάει σε άλλη διάσταση να το πάρουν χαμπάρι και θα το δούνε του χρόνου αυτό. Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ. Έγινε. Για χαρά φίλε, για χαρά. Έλα. Άμα εσύ που μίλαγες προηγουμένως είσαι κριτικός και Όφη, εγώ είμαι Ιαπωνέζος. Τώρα αυτό θα σου πω. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν ήταν κριτικός αυτός. Και από πού έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Το δηλώνει. Καταρχάς η προφορά. Έλα, έλα. Ο ίδιος ο φοιτητής μιλάει και κριτικά. Έλα. Τελείωσε. Τι έλα. Έλα, θα φάνε 3 γκολ την Κυριακή από την Τρίπολη. Το λέω και στο υπογράφω. Θυμίσου την κουβέντα που σου λέω τώρα. 0-3 θα έρθει. Δεν τα έχω με το Φίδι. Καλά έκανε το Φίδι. Έπαιξε και έκανε και με κέρδισε. Λοιπόν. Με το άλλο το Μανιαούρι από τη Νέα Σμύρνη που βγαίνει και κάνει αναλύσεις και πει αποδείξεις και ενδείξεις και μάρτυρες. Το παιχνίδι στον Απόλλων Αθηνών ρε Λέσια. Το δώσατε ή δεν το δώσατε ρε. Κατόπιν εντολής του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη για να πάει την επόμενη εβδομάδα ο Απόλλωνας παίζοντας με τον ΠΑΟΚ. Μήπως και καλά χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Αυτά Γιουσουφάκια του Μαρινάκη είσαστε. Εσείς εκεί κάτω, τα Μανιαούρια στη Νέα Σμύρνη, το Γιουσουφάκι του Μαρινάκη είσαστε. Το παιχνίδι το δώσατε στον Απόλλωνα, δεν μπορέσατε να πάρετε τον Απόλλωνα, το θηρίο, έτσι. Αλλά έτσι ήταν οι διαταγές.
για να χτυπήσει ο Απόλλωνα. Μη ξεχνάς ότι Πανιώνιος πριν το μάτς με τον Απόλλωνα είχε παίξει τα 120 λεπτά στην Τούμπα για το κύπελο. Ήταν ψόκιος. 120 λεπτά. Ναι. Τρεις μέρες πριν. Ναι. Εντάξει. Τον πήρε ο Απόλλωνας. Λοιπόν, επειδή ήταν κουρασμένος ο Πανιώνιος. Εσύ πίστευε αυτό. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα εγώ. Εγώ ξέρω άλλα. Γιώργο, εκείνο που μου άρεσε και το ειδικά, σου μιλάω ειλικρινά, έπαθα πλάκα με τον Άγιαξ, ήταν αυτή η επιθετική του η αντίδραση στην αντεπίθεση που αυτό που είπες, πέντε παίχτες μαζί, αλλά απ' την άλλη ρε φίλε, ξέρεις τι με χάλαγε. Το ότι θέλω να μπουν με την μπάλα σαν δείχνει και ναι, καλά. Ναι, δεν έκανα τα σούτ. Τι είναι αυτό ρε, βγαίνετε τέσσερα και πλάι, το κάνεις τον γκολ. Μπορείς να το κάνεις, παιχθαράδες είσαστε. Δεν και καλά να γυρίσουμε την μπάλα, μη πούνε να, ότι δεν είμαστε ο μαδικοί. Εγώ θα πω κάτι, θα πω κάτι που το είχα ξαναπεί και με τη Ρεάλ όταν είχε παίξει ο Άγιαξ. Δηλαδή δεν τις έκανε τις Λίβερπουλ ο Ντάντιτς. Ναι ρε φίλε, χωρίς πλάκα δηλαδή, τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πώς τον έδωσε αυτόν τον παίχτη. Έλα ρε Γιώργο, εδώ είχαμε τον Πάντιτς εδώ στην Ελλάδα, τον είχε ο Πανιώνιος. Αυτό τον παιχταρά, τον υπερπαίχταρο, τον 10ο καθαρό αιμο. Και ήρθε η Ατλέτικο Μαδρίτης και τον πήρε. Και πήρε και πρωτάθλημα. Και πήρε τζάμπλι Ατλέτικο Μαδρίτης και του έχουν φτιάξει ανδριάντα έξω από το γήπεδο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τα νούμερα. Τάση την ΑΕΚ. Λοιπόν, και τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσαν να πάρουν. Τι μου λες τώρα, μένανε. Κατάλαβες τώρα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είναι μερικά πράγματα. Αυτοί μεσάζονται στη Μανατζαρέη που κάνουν. Πώς το λένε. Στο καλό κύριε Μπιλ! Τα λέμε ρε. Και μην κλέβεις το δολόι, έτσι που πάνε. Όχι ρε, δεν έχω τέτοια. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Το ξέρω ρε. Έλα ρε, σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Καλούς τον Παύλο, τι έγινε ρε. Γιώργο, δικαίωσε τον Ολυμπιακό η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για τα επεισόδια στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Παίρνει το μάτσο Ολυμπιακός και αφαιρεί συνολικά 5 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Οικονομήσαμε. Αυτή είναι η απόφαση. Και η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεχτεί λοιπόν την έφεση της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατά της πρωτόδικης απόφασης που έλεγε ότι θα παιχτούν τα τελευταία 20 λεπτά. Άρα αντίο αυτό. Ούτε 20 λεπτά, υπάρχουν τίποτα. Τέλος. Είπαμε, αφαίρεση 5 βαθμών του Παναθηναϊκού και το μάτς στον Ολυμπιακό. Από πρόστιμα και τα λοιπά τι έχουμε. Τώρα που μιλάμε δεν έχουμε τίποτε. Ο Ολυμπιακός είναι 69 πόντους τώρα, μένει δεύτερος και ο Παναθηναϊκός δέκατος στους 33 βαθμούς. Αντίο ζωή. Στη 10 απόψε. City Tottenham. Και Πόρτο Λίβερπουλ. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο στις 4.